6.000 αυτόχειρες. Έχουμε πάνω από 2 εκατομμύρια ανέργους. 600.000 κλειστές επιχειρήσεις. Το 35% των Ελλήνων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και το 35% στο όριο. Συνέλληνες, όλοι γνωρίζετε ποιοι είναι οι πέτοιοι και οι υπόλογοι. Και εδώ έρχεται ο Αρτέμις Όρας με γνώση και επίγνωση. Τους ξεσκεπάζει και αποδεικνύει ότι το παιχνίδι είναι στημένο. Ο Αρτέμις θέλει να ελευθερώσει την Ελλάδα πολιτιστικά και οικονομικά. Θέλει μια Ελλάδα ελεύθερη, ανεξάρτητη, βασισμένη στα αιώνια πρότυπα του Έλληνα ανθρώπου, της ελληνικής ψυχής. Ο Σόρας στο ερώτημα «Να ζει κανείς ή να μη ζει» απαντάει «Να ζει, αλλά να ζει ελληνικά, δηλαδή ηρωικά». Ο Αρτέμις για την οικονομική απελευθέρωση της Ελλάδος χρησιμοποιεί συγκεκριμένα οικονομικά όπλα. Για την οικονομική αυτή στρατηγική θα σας μιλήσουν η Ξανθήρου Σινοπούλου, ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος, ο Χρήστος Μπαλαντίνας, ο Αδριανός Μπεζουγλώφ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Αδριανός Μπεζούγλιοφ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες ερωτήσεις. Πόσοι από εσάς έχετε στο οικογενειακό σας δέντρο προγόνους που ζούσαν στη Σμύρνη και στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας? Σχεδόν όλος ο πληθυσμός εδώ. Πόσοι από εσάς γνωρίζετε κάποιον που ζούσε σε αυτή την περιοχή? Πόσοι από εσάς γνωρίζετε την αληθινή ιστορία για την καταστροφή της Σμύρνης και όχι αυτήν που κάποια φερέφωνα του καθεστώτος παραποιούν και διαστρεβλώνουν και διδάσκουν στα παιδιά μας στα σχολεία ως συνωστισμό? Στη συνέχεια θα αναλύσουμε κάποια γεγονότα για πολλά μυστικά που μας έχουν κρύψει και αφορούν στην Τράπεζα της Ανατολής, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στη Μικρά Ασία. Η Εθνική Τράπεζα, που κάποτε λεγόταν της Ελλάδας, ποτέ δεν ήταν της Ελλάδας. Οι ιδιοκτήτες της είναι η οικογένεια των διεθνών τραπεζιτών Rothschild. Δεν ήταν ποτέ ελληνικής ιδιοκτησίας, αλλά αυτό το κρατούσαν κρυφό από τον ελληνικό λαό. Το κρατούσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η πολιτική. Η Εθνική Τράπεζα μαζί με την National Bank für Deutschland ίδρυσε το 1904 την Τράπεζα της Ανατολής. Το ΦΕΚ ήταν το 277-712 του 1904 και την Τράπεζα της Ελλάδας με αριθμό 298-27-12 του 1927. Οι τρεις αυτές τράπεζες δεν ήταν ποτέ σε ελληνική ιδιοκτησία. Οι ξένοι ιδιοκτήτες της Εθνικής Τράπεζας έχουν προκαλέσει 5 επίσημες πτωχεύσεις του ελληνικού κράτους ως σήμερα. Οι πτωχεύσεις αυτές έγιναν το 1827, το 1832, το 1843, το 1893 και το 1932. Παρόλο που στην Εθνική Τράπεζα τους έχει χαριστεί πλήρης νομική και οικονομική ασυλία με ειδικούς νόμους, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ελλάδος και όλες οι παράγωγες τράπεζές τους ποτέ δεν έχουν πληρώσει φόρο στο ελληνικό δημόσιο και δεν μπορεί να τις ελέγξει καμία κρατική υπηρεσία της Ελλάδος χωρίς τις ίδιες να το επιτρέψουν. Πρέπει να προσέξουμε σοβαρά για να βγάλουμε ορθά συμπεράσματα ότι οι ιδιοκτήτες της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ακριβώς η ίδια οικογένεια που υπέγραψε στις 4 Μαΐου του 1890 το ΦΕΚ αριθμό 101 της δημιουργίας της Ισραηλιτικής Αδελφότητας, ενώ το κράτος του Ισραήλ ιδρύθηκε στις 14 Μαΐου του 1948. Εδώ προκύπτει ένα τεράστιο ερώτημα. Πώς γνώριζαν αυτοί οι κύριοι ότι θα γίνει αυτό το κράτος 58 χρόνια μετά? Η ίδια οικογένεια επέβαλε το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο Ελλάδος ώστε με νόμο του ελληνικού κράτους επικυβερνήσεως
του ελευθερίου Βενιζέλου να γίνει μη πι δέλτα δέλτα, δηλαδή κράτος μέσα στην Ελλάδα, με δικούς του κανόνες και πλήρη οικονομική ασυλία. Εδώ να πούμε ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο δεν πληρώνουν φόρους, ενώ εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες έχουμε υποστεί μια αφέμαξη άνευ προηγουμένου. Εδώ τίθεται το θέμα της αίσθησης δικαίου στον απλό λαό. Είναι δίκαιο, κυρίες και κύριοι, αυτό? Εμείς όλοι να πληρώνουμε φόρους και εκείνοι να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ σε εμάς? Αυτές οι ιδιωτικές τράπεζες, που είναι η ιδιοκτησία ξένων πάνω από το ελληνικό κράτος, και αυτό έγινε με νόμους που θέσπισαν διαχρονικά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους οι ίδιοι οι πολιτικοί του. Η Τράπεζα της Ανατολής, που έγινε προσπάθεια συγχώνευσής της με την Εθνική Τράπεζα το 1932, επειδή δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα η εκαθάρισή της, δεν έχει κλείσει ποτέ, όπως προκύπτει από τα επίσημα ελληνικά και διεθνή έγγραφα, και είναι ενεργή ακόμα και σήμερα εντός του κτηρίου της Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα. Η Τράπεζα της Ανατολής λειτουργεί ως θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας με άλλο όνομα πλέον, αλλά με τους ίδιους κωδικούς που είχε και πριν την απόπειρα συγχώνευσης σαν επενδυτική τράπεζα. Έχει μεγάλο αριθμό υπαλλήλων και υποκαταστήματα στην Τουρκία, στη Ρωσία, αλλά και αλλού. Να σημειωθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση με επίσημα έγγραφα επιβεβαιώνει τη σημερινή λειτουργία της Τράπεζας της Ανατολής και την ισχύ των μετοχών της, όπως θα σας πω παρακάτω. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας εχθρός των Ελλήνων. Ο εχθρός αυτός υπάρχει από το 1836 ως σήμερα. Ποιος είναι αυτός ο εχθρός? Την οικονομική πολιτική της Ελλάδος και όλες τις πράξεις που συνεπάγονται από αυτήν τη σχεδίαζαν πάντα από την ίδρυση σχεδόν του ελληνικού κράτους αυτές οι τράπεζες των ξένων που βρίσκονται στην Ελλάδα και η δική μας, εντός εισαγωγικών το δική μας, πολιτική και τα καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας πάντα τις υπηρετούσαν και ακόμη τις υπηρετούν, και αυτή είναι η κρυφή αιτία που έχουμε όλοι υποστεί όλες τις καταστροφές, επαναστάσεις, πολέμους, εμφύλιο, δικτατορίες, πτωχεύσεις και τώρα τα μνημόνια. Η Τράπεζα της Ανατολής εξέδωσε συνολικά 280.000 μετοχές και η κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε 125 χρυσά γαλλικά φράγκα, δηλαδή σε 1 κιλό χρυσού, αφού το 1 χρυσό γαλλικό φράγκο αντιστοιχεί σε 8 γραμμάρια χρυσού. Από τον αρχικό αυτό αριθμό των μετοχών, σήμερα έχουν απομείνει λιγότερες από 70 τέτοιες μετοχές, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται χαμένες στο βυθό του Αιγαίου Πελάγους μαζί με τα οστά των 4 εκατομμυρίων Ελλήνων της Μικράς Ασίας, οι οποίοι σφαγιάστηκαν το 1922. Μόνο και μόνο για να κλαπεί από τους ιδιοκτήτες της Εθνικής Τράπεζας ο χρυσός των Ελλήνων που αντιστοιχούσε σε αυτές τις μετοχές και έφτανε στο ύψος των 7.000 τόνων. Ο Αρτέμις Όρας είναι κάτοικος 40 έγκυρων μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, τις οποίες εγγυάται η Κεντρική Γαλλική Τράπεζα και οι οποίες σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής Βουλής και των ελληνικών δικαστηρίων είναι έγκυρες, νόμιμες και έχουν σφραγιστεί πρόσφατα σε χρηματιστήρια. Η αποτίμηση της αξίας αυτών των μετοχών έχει εκτιμηθεί από έγκριτους καθηγητές πανεπιστημίων, διεθνούς οικονομολόγους, όπως είναι ο κ. Γεωργατζάς και ο κ. Καριώτης, αλλά και από τη Βουλή των Ελλήνων. Και σήμερα, μόνο με βάση την αρχική τιμή κατάθεσής της, δηλαδή το παθητικό της, η κάθε μετοχή, προσέξτε τον αριθμό, έχει αξία 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Επειδή όμως το ετήσιο επιτόκιο για τις μετοχές αυτές ήταν και είναι ακόμα μέχρι σήμερα 7%, στην αξία της συμπεριλαμβάνεται και το ενεργητικό της. Έτσι, η συνολική αξία της κάθε μίας μετοχής έχει αποτιμηθεί ότι είναι στα 2,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Είναι 2,8 τρισεκατομμύρια ευρώ η μία. Άρα, η συνολική αξία των 40 μετοχών που έχει στην κατοχή του ο Αρτέμις Όρας ξεπερνά τα 112 τρισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ ίσως να θυμόσαστε κάποτε σε μία εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου στη Ζούγκλα
Τότε πριν κλείσει το Alter, είχε βγάλει μια εκπομπή που λεγόταν «Ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη». Την επόμενη μέρα έκλεισε το Alter. Και καταλαβαίνετε το γιατί. Ο Αρτέμις Σόρας έκανε δωρεά 8 τέτοιες μετοχές στις Τράπεζες της Ανατολής, συνολικής αξίας 5,44 τρισεκατομμυρίων ευρώ, με εκτίμηση μόνο του παθητικού, για τη δημιουργία δύο οργανισμών μη κυβερνητικών. Ο φόρος που η ίδια η ελληνική κυβέρνηση υπολόγισε επί υπουργίας του κυρίου Σαχινίδη και ζητάει από τον Αρτέμις Σόρα να πληρώσει για τη δωρεά αυτών των 8 μετοχών, με επιτόκιο 0,5% όπως υπολογίζεται, φτάνει στο ποσό των 27,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή ήρθε από τη ΔΟΗ Πατρών στο σπίτι του κυρίου Σόρα να πληρώσει στη ΔΟΗ του 27,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη δωρεά των 8 μετοχών αυτών. Βλέπουμε όλα τα στοιχεία στην οθόνη. Ο φόρος αυτός ποτέ δεν εισπράχτηκε. Έχουμε αποδείξεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε τη δικαστική απόφαση που είναι η 6341 του 2012, η οποία αποτελείται από 12 σελίδες του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που αναγνωρίζει ότι οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής έχουν μετατραπεί σε χρεωστικά ομόλογα και άρα έχουν χαρακτήρα αξιογράφου, υποχρεώνουν την Εθνική Τράπεζα να παραδώσει στον Αρτέμις Σόρα όλα τα απαραίτητα έγγραφα που σχετίζονται με την εκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής, η οποία δεν έγινε ποτέ, και υποχρεώνει την Εθνική Τράπεζα να παραδώσει στον Αρτέμις Σόρα όλα τα οικονομικά στοιχεία από το 1931 έως και το 1938 ανά εξάμηνο, τα οποία έπρεπε να δημοσιεύονται στον τύπο. Σημαντικό σκέλος της δικαστικής απόφασης είναι επίσης το ότι ζητάει να παραδοθούν στον Αρτέμις Σόρα όλα τα στοιχεία του αλληλόχρεου λογαριασμού με ετήσιο επιτόκιο 7% που αφορά το ενεργητικό των μετοχών. Αυτό από την 1η-1η του 1933. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ότι η δικαστική αυτή απόφαση στην ουσία της αναγνωρίζει ότι ο Αρτέμις Σόρας είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Εθνικής Τράπεζας. Και αυτό έχει ως αναγκαστική συνέπεια ότι είναι επίσης και ο ιδιοκτήτης της Deutsche Bank και της Κεντρικής Γαλλικής Τράπεζας, η οποία σήμερα είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Η Εθνική Τράπεζα δεν συμμορφώνεται με τη δικαστική απόφαση και ο Αρτέμις Σόρας τη στέλνει εξώδικο ζητώντας το δικαίωμα του. Έχουμε δύο επίσημα έγγραφα του οφειλωμένου φόρου του Αρτέμις Σόρα από τη ΔΟΗ Πατρών, από τα οποία φαίνεται πως προκύπτει από τους δύο ελληνικούς οργανισμούς ΕΝΤ ο φόρος των 13,6 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Όμως, 13,6 περίπου δις ευρώ φόρου υπάρχουν και σε δεύτερο επίσημο αντίστοιχο έγγραφο, αν μπορούμε να το δείξουμε. Πολύ ωραία. Για να πληρωθεί αυτός ο φόρος, πρέπει να έχουμε τρεις τρόπους. Πρώτον, είναι καταβολή της τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του ελληνικού δημοσίου, εκχώρηση μέρους της μετοχής, που δωρίστηκαν μέχρι το ωφελούμενο ποσού του φόρου του Αρτέμις Σόρα. Και αυτός είναι ο τρόπος που προτείνει ο Αρτέμις Σόρας. Αυτός είναι ο τρόπος που γίνεται αποδεκτός γενικά σε όλες τις διαδικασίες διακρατικά και σε όλα τα ξένα κράτη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πληρώνουμε όλους τους φόρους μας. Ο Αρτέμις Σόρας είναι ο μοναδικός Έλληνας που έκανε μήνυση στο ΣΔΟΕ για να έρθουν να εισπράξουν τον φόρο. Βέβαια, κανείς δεν ήρθε να εισπράξει το φόρο. Εμείς μπορούμε να πάμε φυλακή για 1.000 ευρώ. Αν χρωστάμε 1.000 ευρώ, αυτός ο άνθρωπος χρωστάει 27,2 δισεκατομμύρια και δεν έρχονται να εισπράξουν τον φόρο. Γιατί? Εμείς πρέπει να υποστούμε όλη αυτή την αφέμαξη. Γιατί? Δεν υπάρχει δίκαιο.